Ωραίο, ε! Τι σοκολάτα έχει μέσα. Μπίτερ σοκολάτα και όλη μας η συνταγή δεν έχει καθόλου ζάχαρη. Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει καθόλου ζάχαρη στη συνταγή και μπίτερ σοκολάτα. Ωραία, ε! Είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ εύκολη. Εμένα δεν μου πολύ πετυχαίνουνε. Αλήθεια, άμα δοκιμάσεις αυτή τη συνταγή θα σου βγουν οι κρέπες και θα σου το δείξω κιόλας. Θα κάνουμε τώρα ο νέαρ κάποιες κρέπες. Παιδιά, και κόβεις, ακούγεται κρακ, μου κόβονται οι πολλές οι κρέπες. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πότε την έκανες? Χθες το βράδυ. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ πλούσια. Τώρα, άμα θες, μέσα μπορείς να βάλεις φρούτα, ξηρούς καρπούς, μπανάνες, μπισκότα τριμμένα, ό,τι θέλεις. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πραγματικά, να δούμε τα υλικά μας. Τα υλικά μας είναι πάρα πολύ εύκολα που υπάρχουν παντού. Για τις κρέπες θα χρειαστούμε 700 ml γάλα πλήρες, 200 ml κρέμα γάλακτος 35%, 380 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 6 μεσαία αυγά, 60 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος που θα το έχουμε λιώσει και μία βανίλια. Για τον κανάς μας, δηλαδή για τις γεμίσεις της σοκολάτας, θα χρειαστούμε 350 γραμμάρια σοκολάτα μπίτερ, 300 ml κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά, 30 γραμμάρια μέλι, 20 κονιάκ. Εγώ θα φύγω, αλλά βάλτε να γυρίσει την κρέπα. Ναι, θα γελάσουμε, το έχουμε πολύ κανονίσει. Μπράβο, μπράβο. Θα γελάσουμε, το έχει η Φέη. Ναι, γι' αυτό. Πραγματικά είναι, δεν είναι βαρύ γιατί δεν είναι πολύ γλυκό. Ναι, δεν είναι γλυκό, δεν έχουμε καθόλου ζάχαρη. Δεν είναι πουθενά σε καμία από τις δύο συνταγές. Με τι ξεκινάμε? Θα ξεκινήσουμε με τις κρέπες, η οποία είναι μια συνταγή εξαιρετική. Ένα πράγμα μόνο χρειάζεται να κάνετε που θα σας δυσκολέψει και αυτό δεν είναι στην Παρασκευή στις κρέπες. Είναι ότι πρέπει να τις αφήσουμε τουλάχιστον 6 ώρες στο ψυγείο, το χυλό που θα φτιάξουμε. Μόνο αυτό. Κατά τα άλλα τι κάνουμε? Παίρνουμε το γάλα. Πάρα πολύ ωραία, να βλέπουμε και τα υλικά μας. Παίρνουμε την κρέμα γάλακτος. 700 ml γάλα πλήρες, 200 ml κρέμα γάλακτος. Παίρνουμε τα αυγουλάκια μας. 6 μεσαία αυγά. Το βούτυρο που έχουμε λιώσει. 60 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος. Αυτή η ποσότητα που μας δίνει ο Δημήτρης είναι για πόσες μεγάλες τέτοιες κρέπες? Είναι για 12 κρέπες μεγάλες. Είναι για 12 μεγάλες, για το μεγάλο τηγάνι, έτσι ώστε να φτιάξετε αυτήν εδώ την τούρτα. Θα μας μείνει να φτιάξουμε και καμιά κρέπα με ζαμπόν και τυρί. Ωραία. Πραγματικά έχει πάρα πολύ. Και προσθέτουμε και το αλεύρι. Και 300 γραμμάρια αλεύρι και όλες τις 300, ναι. Λοιπόν, όλα μαζί στο μίξερ, σε μεσαία ταχύτητα. Κολλάει το παντελόνι μου. Και το αφήνουμε και δουλεύει. Δεν θα πάθω τίποτα, μην ανησυχείτε. Δύο, όχι, το προσέχω. Άρα το μυστικό είναι ότι τα βάζουμε όλα μαζί στο μίξερ και μετά αφήνουμε αρχή, για 6 ώρες το χυλό να μείνει στο ψυγείο. Στο ψυγείο για 6 ώρες με μεμβράνη που εφάπτεται, γιατί αν δεν εφάπτεται πάνω στο χυλό θα κάνει πέτσα και θα το βρούμε μέσα. Λοιπόν, μάλιστα. Προχωράμε τώρα στον κανάς μας. Έχω βάλει σε ένα μπεν μαρί τη σοκολάτα την μπίτερ που έχουμε να λιώνει. Πόση σοκολάτα? Νομίζω 350 γραμμάρια, αν θυμάμαι καλά. Ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος. Θέλω να μου δείξετε για την κανάς, μπράβο. 350 γραμμάρια σοκολάτα μπίτερ, την κρέμα γάλακτος 300 ml με 35% λιπαρά πιο καλά. Ωραία. Το μέλι 30 γραμμάρια. Το ρίχνουμε και αυτό. Κάτσε να πάρω... Μπορώ. Ναι, βέβαια. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Θα τις κάνω τις κρέπες σου. Δεν φαντάζεσαι. Όποιος τις έχει δοκιμάσει έχει ξετρελαθεί. Εντάξει, είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που γίνεται με την τούρτα. Με την τούρτα. Και το έχω δει και στο Instagram. Που από το τίποτα κάνεις μια τούρτα αξιόλογη. Ναι, γιατί δεν είναι εντυπωσιακή, παιδιά, αυτή η τούρτα τώρα? Δεν είναι ένα ωραίο κομμάτι? Και αυτά τα layers που έχει είναι εκπληκτικά. Να το κόψω λίγο να το δείτε. Με το κουταλάκι πώς είναι. Έλα εδώ, έλα κοντά. Δώσ' μου κοντινό. Μπες μέσα στην τούρτα κρέπες. Στην κρεποτούρτα. Μέσα. Είσαι εδώ. Μέσα. Γιατί θα έρθω να στο δώσω και να το φάσω κιόλα, Στράσο. Κρακ. Κοίτα εδώ. Το βλέπεις. Και δεν είναι πολύ γλυκό, είναι ελαφρύ. Και η σοκολάτα είναι τόσο όσο. Έτοιμη και η κανάς μέσα Έτοιμη. Σε δύο λεπτά. Έχει γυαλίσει. Και την έχουμε και μας περιμένει. Ωραίο. Φράσο πολύ ωραία, ε. Λοιπόν,
έτοιμο το γκανάζάκι μας. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να κάνουμε τις κρέπες μας. Λαδάκι βάζεις, ναι, πολύ λίγο λάδι. Θέλω τα μυστικά. Το τηγάνι πρέπει να καίει. Το τηγάνι πρέπει να κάψει ελαφρώς. Φαντάσου, έχει το 9, εμείς το πάμε στο 7 τώρα. Παίρνουμε ένα χαρτάκι και απλώνουμε το λαδάκι. Όχι, βούτυρο. Και βούτυρο γίνεται. Τι είναι πιο ωραίο? Εγώ προτιμώ να χρησιμοποιώ ελαιόλαδο στο τηγάνι. Αλλά αυτό δεν έχει να λέει. Μπορεί να είναι... Λοιπόν, φέρνω το χυλό που έχω φτιάξει από εχθές. Έχω βάλει τη μεμβράνη που εφάπτεται. Ακουμπάει πάνω. Και έτσι δεν έχουμε πέτσα. Λοιπόν, είμαι έτοιμη. Μπορώ? Ωραία, ή ναι. Θες να κάνεις την πρώτη? Θες να κάνω την πρώτη? Βέβαια. Κάτσε. Λοιπόν. Το μυστικό είναι η μεμβράνη, πρέπει να κάτσει 6 ώρες με τη μεμβράνη. Οπωσδήποτε, πραγματικά, μη βιαστείτε και παραλείψετε αυτό το σημείο, γιατί τότε η κρέπα είναι που δεν θα πετύχει. Το τηγάνι πρέπει ήδη να καίει όταν θα μπει ο χυλός. Και νομίζω αφήνεις πόση ώρα από τη μία πλευρά και πόση ώρα από την άλλη. Α, πολύ λίγο. Τώρα τι θα κάνουμε? Θα αρχίσουμε και θα κουνάμε το τηγάνι, να δούμε πότε θα αρχίσει να ξεκολλάει η κρέπα μας. Σε ένα σημείο τώρα, δηλαδή, στα επόμενα δευτερόλεπτα, θα κουνήσω. Να τη, βλέπεις? Mm-hmm. Τώρα θα την αφήσω μερικά δευτερόλεπτα ακόμα και θα την γυρίσω. Και ή θα την γυρίσω... Εδώ αυτό κάτι γίνεται. Είναι έτοιμο. Ωραία. Και ή θα την γυρίσω τώρα και θα είναι όλα καλά, ή θα την γυρίσω και θα γίνουμε viral. Πεντανόστιμη μιλάμε. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω είναι έτοιμη. Ωραία. Κάνουμε λίγο έτσι. Μία φορά, ε! Γιατί το είχες άγχος! Καλή χρονιά θα έχουμε! Λοιπόν, και τι κάνουμε τώρα? Παίρνουμε την κρεπούλα μας, την απλώνουμε, ωραία, παίρνουμε το τσερκάκι μας και λίγο από το γκανάζάκι μας. Ωραία, για να δούμε το στήσιμο. Απλώνουμε page. Αν δεν έχω αυτό το τσέρκι, όπως λέγεται, τι μπορώ να βάλω? Μπορείς σε ένα ταψάκι. Δεν έχει να λέει. Μέσα σε ταψί. Μέσα σε ένα ταψί. Μπράβο, τέλεια. Θα κάνεις και εσύ, Φέι, μία τώρα να δούμε. Συνέχισε, συνέχισε. Είναι πολύ εύκολο. Βάλει και τις άλλες να δούμε το... Ωραία. Γιατί λοιπόν, είναι εύκολο. Ναι, παίρνουμε πάλι την επόμενη. Κόβουμε πάνω από το τσέρκι. Και συνεχίζουμε. Κοίτα εδώ πόσο εύκολο είναι. Την αφήνεις τώρα λίγο να κάψει. Κοίτα εδώ. Οπότε, εάν είναι μέσα στο ταψί και να μην βγει η έτσι εδώ πιο ωραία στο τσέρκιο, ναι, ναι, ναι. Το γύρω-γύρω κόβεται αν δεν βγουν ακριβώς ίδιες. Ναι. Αλλά κοίτα το εδώ. Ίδιο τηγάνι αν είναι, πάνω κάτω ο ίδιο μέγεθος. Κοίτα εδώ, Φέι. Κάνεις έτσι πάνω από το τσέρκι και πατάς και κόβεται στο τσέρκι. Γιατί ωραία τούρτα. Εμένα μου αρέσουν και οι κρέπες βέβαια πολύ. Είσαι έτοιμη. Και σαν τηγή θα μπορούσαμε να βάλουμε. Είσαι έτοιμη να την γυρίσεις. Θα την γυρίσω. Ναι, εγώ το πιστεύω. Με το δύο. Περιμένετε λίγο. Λοιπόν, κοίτα. Έχουμε τον νικητή για το ταξίδι της Νέας Υόρκης. Λοιπόν, να δούμε αν έχετε κερδίσει. Παρακαλώ, δώσ' μου, Σπύρο μου. 7 μέρες στη Νέα Υόρκη, ταξίδι για 2 άτομα για ένα ζευγάρι από το Manes Travel και ευχαριστούμε πολύ για τα δώρα. Κέρδισε ο κύριος Βουράκης Μάνος από Αθήνα. Θα πάει με την καλή του, με πολύ πολύ αγάπη. Ένα χειροκρότημα, παιδιά, ο άνθρωπος θα πάει... Φέι, το έχεις. Ξέρετε. Το πιστεύω. Πάμε. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Εγώ χρησιμοποιώ σπατουλίτσα στο σπίτι. Είστε έτοιμοι? Ο σπρώχνεις μπροστά και το κοιτνάς. Εντάξει, αλλά γύρισε. Παιδιά, το ξανακάνω. Εύκολο είναι, το κατάλαβες. Ωραία. Λίγο διαλύθηκε, αλλά δεν πειράζει. Εύκολη συνταγή, συγχαρητήρια. Να σε καλά, Φέι. Καλή χρονιά να έχουμε. Αυτά, Δημήτρη μου. Να αρχίσετε να πάρετε το πουφάν σας από το σπίτι. Εννοείται. Μην το ξεχάσω. Γεια σας και χαρά σας. Θα τα πούμε αύριο.